Τις ψήφους 181 βουλευτών κατάφερε να συγκεντρώσει ο Νίκος Βούτσης κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής. Συνολικά ψήφισαν 297 βουλευτές. Ο βουλευτής κύριος Νικόλαος Βούτσης έλαβε 181 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν ...113 λευκά ψηφοδέλτια και 3 άκυρα ψηφοδέλτια. Συνεπώς, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, εκλέγεται ο κύριος Νικόλαος Βούτσης. Ο κύριος Βούτσης, που διαδέχεται τη Ζώη Κωνσταντοπούλου, μπορεί να μην αναφέρθηκε άμεσα στο πρόσωπό της, όμως τα υπονοούμενα δεν έλειψαν από την πρώτη του ομιλία. Η συνομολόγηση της νέας δανειακής συμφωνίας τριετούς διάρκειας με τα προαπαιτούμενα, αλλά και η υποχρέωση να συζητηθεί και να ρυθμιστεί το μη βιώσιμο κατά κοινή ομολογία χρέος της χώρας, όπως και οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις, αποτελούν το πλαίσιο των προφανών δεσμεύσεων, αλλά και της εφαρμογής αντίρροπων πολιτικών υπέρ των κοινωνικά ασθενέστερων. Πλαίσιο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει και θα παρουσιάσει από αύριο κιόλας τις προγραμματικές της δηλώσεις δια του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα. Σε αυτή την πρώτη ομιλία του, ο νέος πρόεδρος της Βουλής έδωσε με λίγες λέξεις και τα βασικά αντικείμενα τα οποία θα διαχειριστεί η νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Η νομοθέτηση επίσης θα ακολουθεί πιστά τις επιταγές του κανονισμού της Βουλής μέσα από συνενετική δημιουργική εφαρμογή των διαδικασιών. Χωρίς τυπολατρίες, αλλά και με την κατά δυνατόν αποφυγή εκτάκτων καταστάσεων. Πέρα από το πολιτικό κομμάτι, ο Νίκος Βούτσης αναφέρθηκε και σε άλλες δράσεις, τις οποίες πρέπει να αναπτύξει η Βουλή, μεταξύ των οποίων συμπεριέλαβε και την αξιοποίηση του καναλιού της. Στην ίδια προσπάθεια ενός γενναίου ανοίγματος στην κοινωνία, τον πολιτισμό, τα σύγχρονα προβλήματα, μπορεί να γίνει πολύτιμη συμβολή του καναλιού της Βουλής. Πέραν της αναμετάδοσης των εργασιών της Βουλής, μπορεί να αναβαθμιστεί και να εξορθολογιστεί η λειτουργία του καναλιού, με στόχο την αμεσότητα στην προσέγγιση προβλημάτων και κοινωνικών ομάδων, την ανάδειξη θεματικών και θεωρητικών διεργασιών, την υποστήριξη πλήθους δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών της κοινωνίας των πολιτών.